Δημήτρη, είμαι ακόμα στο νησί. Από τον Ιούλιο δεν θέλω να γυρίσω. Άμα γυρίσω στην Αθήνα, έχω να γυρίσω πτώχη στην εταιρεία μου. Και θα χάσω τα πάντα. Έχω ανθρώπους που με σαπορτάρουν, η αλήθεια είναι, και με υποστηρίζουν, αλλά έχω μάθει να είμαι μόνη μου και να τα καταφέρω μόνη μου. Τι γλυκό γράμμα. Αφήνω μερικές λεπτομέρειες. Τι σημασία έχει. Πόσο σημαντικό πράγμα να έχει κάποιους ανθρώπους να τους στηρίζουν και πόσο αυτός ο μουλός νους λέει θα τα χάσω, δεν θα έχω τίποτα. Συμβαίνουν πράγματα, ξέρετε. Κι εγώ έχω χάσει την εταιρεία που είχα. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι επώδυνο, δεν νέο, αλλά δημιουργούμε παραπάνω βάρος σε αυτό που ήδη υπάρχει. Το 95% των επιχειρήσεων στα 5 χρόνια κλείνει. Στα 10, το 99. Συμβαίνουν πράγματα. Ήτανε χρόνια επαγγελματίας ελεύθερος. Η συγκεκριμένη φίλη, 40 χρόνια. Μπράβο, λέω. Και κάποια στιγμή γίνανε τούμπα το πράγμα. Τι πιο όμορφο να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουνε. Έρχεται το νου σου, ναι, αλλά έχω μάθει μόνιμο να τα φέρνω εις πέρας. Μπαρπούτσαλα. Όλοι πέφτουμε. Και είναι ευλογία της απάντησης να έχεις ανθρώπους που σε στηρίξουνε. Το ότι σε στηρίζουν δεν σημαίνει ότι σου παίρνουν το κεφάλι. Και από εδώ και πέρα δεν μπορείς μόνη σου να ξανασηκωθείς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και το λέω ως βίωμα δικό μου. Φυσικά πέρασα το διάολό μου τότε που έγινε αυτό. Γιατί ήταν στο καπάκι η εταιρεία, έχασα το σκύλο μου, χάσαμε το παιδί, εν πάση περιπτώσει. Ήταν στο τρίτο μήνα, χώρισα. Ήταν όλα μαζί και με ισοπεδώσανε και με κάνανε ένα με το πάτωμα. Διαλύθηκα τελείως. Σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ να πω τουλάχιστον και το κομμάτι της δουλειάς, αν και για όλα, ότι τίποτα δεν έγινε. Δεν μειώνω τον πόνο. Λέω απλά σε όλους εσάς που χάσατε τη δουλειά σας, που έκλεισε το μαγαζί σας, η επιχείρησή σας, μην αυτομαστιγώνεστε. Ότι αποτύχατε, δεν τα καταφέρατε, που έρχεται ο νους και τα λέει αυτά. Έχω ήδη τον πόνο και στενοχώρια ότι έχασα τη δουλειά μου και έρχεται και ο τραμπούκος που να μου τα κάνει 7 φορές χειρότερα. Δεν σημαίνει τίποτα να χωρίσω με τον άνθρωπό μου. Δεν σημαίνει τίποτα να χάσω τη δουλειά μου. Φυσικά σημαίνει ο θάνατος κάτι του σκυλιού μου, του παιδιού μου. Προς Θεού, δεν λέω ότι τα πράγματα είναι ευχάριστα, το εναντίον. Αλλά ας μην πάμε στους θανάτους, γιατί δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα. Θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο, αν και έχουμε κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς αυτά που μου λέει ο νους για το έκλεισε η επιχείρησή μου. Το γεγονός ότι οι φίλοι έχει ανθρώπους να τις συμπαρασταθούν, τις είπα μείνε μάνα μου εκεί που είσαι, γλέτα στο νησί, πήγαινε στην Αθήνα, κάνει διαδικασία πτώχευσης και άμα μπορείς ξαναπήγαινε πάλι πίσω. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, μην αυτομαστιγώνεσαι και δες τι καινούριο μπορεί να κάνεις. Κανείς δεν πάει φυλακή για οικονομικά, να ξέρετε. Κανείς. Για νόμου. Δεν μπαίνεις φυλακή για τα οικονομικά. Οπότε, το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι πιο πολύ ότι δημιουργούμε πολύ παραπάνω δράμα γιατί έχουμε εντολές μέσα στο κεφάλι, ο νους για άλλη μια φορά και κάτι το οποίο είναι επώδυνο, επαναλαμβάνω, είναι πολύ επώδυνο και ας βγάλουμε από την κουβέντα μας τους θανάτους, επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεται αυτόν εδώ τον διάολο να το κάνει 17 φορές χειρότερα τον πόνο. Ξέρω ότι κατόπιν ερωτήσεις και μετά από πολλά χρόνια που μπορώ να σας μιλάω με χαμόγελο για αυτά που πέρασα τότε. Τότε ακόμα και το σώμα μου έπαθα, όχι ηλαρά, δεν θυμάμαι τι έπαθα, μας το είπε, έγινε της κακομοίρας. Δεν αντιλέγω σε αυτό προς Θεού, αλλά επειδή πέρασε κάποιος μέσα από αυτό, αν έχω να μοιραστώ κάτι είναι ότι συμβαίνουν πράγματα. Ζητήστε βοήθεια, ζητήστε υποστήριξη και όχι εκεί που την έχετε την υποστήριξη να έχετε ο τραμπούξα σας λέει ναι, αλλά τώρα εσύ μια ζωή θα κάνεις μόνη σου, γιατί ζητάς βοήθεια. Δεν υπάρχει ντροπή. Όλοι πέφτουμε στη ζωή και δεν πέφτουμε μια φορά, πέφτουμε 20 και 30 φορές. Αυτό της έγραψα της φίλης. Οι φίλοι σε σαπορτάρουνε. Το ξανασηκωθείς είναι δικό σου θέμα. Και δώσε και χρόνο κιόλας. Αλλά δεν σου παίρνει κανείς την δύναμη που νομίζει ότι είσαι αυτόνομη. Ξεκολουθείς να είσαι αυτόνομη αν θέλεις. Αλλά δεν είναι καν αυτό εγώ που τα κάνω πάντα μόνη μου. Μπράβο λοιπόν. Και τι είναι αυτό πάλι, άλλο κατόρθωμα του νου. Τα κάνω πάντα εγώ μόνη μου. Και τη δουλειά και την οικογένεια και όλα. Είναι πάλι μια ψευδέστηση του νου. Ένα τραμπούκο που μας μαστιγώνει συνέχεια. Και μια περηφάνεια. Τα έκανα πάντα μόνη μου. Ίσως είναι καιρός λοιπόν να τα κάνει παρέα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλά προσπαθήστε καλά, ζητήστε βοήθεια και φέρτε το στη σωστή του διάσταση. Πράγματα συμβαίνουν
και πράγματα γεννιούνται και πεθαίνουν. Ιδίες στη δουλειά, απολύσεις, να κλείσει το μαγαζί μου, στην πανδημία έγινε χαμός. Και ακόμα έχουμε πολλά να δούμε. Δεν θέλω να χαμογελάτε, δεν είμαι υπέρ των θετικών επιβεβαιώσεων, ούτε της θετικής σκέψης, γιατί είναι μια άρνηση του γεγονότος. Συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά επαναλαμβάνω, μειώστε αυτόν τον διάολο που τον πόνο των 20 κιλών τον κάνει 20 τόνους. Ίσως.